Πάμε να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά να μας πει ο πρόεδρος της ομάδας του Κίζικου, που χθες αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ, τι ιδιαίτερο συνέβη χθες, γιατί εκτελήθηκαν κάποιες σκηνές που τις έβλεπαν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ και δεν τις πίστευαν. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Δημοσθένη Λιώτα. Ναι. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Είστε καλά, καλά εσείς. Ήσταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κουσό του ΠΑΟΚ. Και, ναι, ναι, και νιώσα βέβαιος, γιατί είμαι ΠΑΟΚΖΙΣ. ΠΑΟΚΖΙΣ. ΠΑΟΚΖΙΣ με τα όλα μου. Μισό λεπτό, να πάρουμε με τη σειρά. Να πάρουμε τη σειρά. Είστε ο πρόεδρος του Κίζικου, έτσι, της ομάδας που φέτος ανέβηκε. Ναι, είμαι και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, να σπεράμε εδώ, της τοπικής κοινωνίας τέλος πάντων. Μάλιστα, μάλιστα. Γίναμε και ο πρόεδρος, ναι. Χθες έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την ομάδα σας. Ναι. Και σας είδαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ να μπαίνετε στο γήπεδο και να κάνετε το σταυρό σας. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Γιατί μπήκα στο ναό, είναι αλήθεια. Ναι, μπήκα στο ναό και ένιωσα δέος, μεγάλο δέος. Δεν είχα ξανάρθει στο Παλατάκι. Α, πρώτη φορά μπαίνατε στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα αρκετές φορές, αλλά στο Παλατάκι πρώτη φορά μπήκα, ναι. Σου λέει Παλατάκι ο άνθρωπος και λέει στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, Παλατάκι το λέει. Το ίδιο είναι, το ίδιο. Εννοείται, εννοείται. Δηλαδή λοιπόν, ήταν τόσο μεγάλη η συγκίνηση, το δέος που φτάσει στο σημείο να κάνει το σταυρό σας. Πολύ μεγάλη συγκίνηση, πραγματικά πολύ μεγάλη συγκίνηση. Δεν μπορώ ακόμα να συνέλθω, ειλικρινά το πάω. Είδα εδώ στη γυναίκα μου, της λέω, θα τρελαθώ, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω, που έβλεπα. Δηλαδή από την ημέρα της κλήρωσης περιμένατε αυτή τη μέρα πότε θα παίξετε? Περίμενα πώς και πώς να έρθω πάνω, ναι, περίμενα. Αν είχα τόσες δουλειές, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, δύο ομάδες μου, άσε που δεν ήξερα τι να κάνω, δύο να... Ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό. Εντάξει, το Βόλι είναι αγάπη μου εδώ, είμαστε και παλιός παίκτης και μια ζωή στο Βόλι, αλλά εκεί ένιωσα πολύ παράξενα, πολύ περίεργα. Και όταν στο τέλος, στους δύο τελευταίους πόντους, κάποιος ξεκίνησε να λέει πάω κολέ, πάω κολέ, εκεί ειλικρινά δεν ένιωσα ρίγος. Το λέγατε κι εσείς μαζί. Ήθελα να φωνάξω, δεν φωνάξα, αλλά ήθελα να φωνάξω. Συγγνώμη, έχετε κάποια σχέση με Θεσσαλονίκη ή γεννηθήκατε εκεί? Κοιτάξτε, όχι, είμαστε πολίτες και εμείς εδώ βέβαια, προς Θεού, για τον ομάθειο. Οι γονείς μου είναι από τη Μικρά Ασία. Α, μάλιστα. Σαν την Κίζικο, ας πούμε, από τη Χερσόνησο της Κίζικου, γι' αυτό και εξού και το όνομα του Σιλίου Κίζικος. Νέα Πέραμος είναι το αδερφό χωριό με τη Νέα Πέραμο Καβάλας, έτσι είναι. Ναι. Μάλιστα. Οι μισοί βγήκαν εκεί, οι μισοί βγήκαν εδώ. Μάλιστα. Στον μάλιστα. Πειραιά, ναι. Δηλαδή τώρα εσείς μπορείτε να πείτε ότι γεννηθήκατε ΠΑΟΚ ή στην πορεία? Όχι, δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚ. Οι γονείς μου ήταν αεξίδες. Μάλιστα. Αλλά στην πορεία σε κάποια ηλικία, δηλαδή ξέρω εγώ 15 ετών, έγινα ΠΑΟΚ. Αυτό πώς συνέβη, πώς σας έτυχε? Είχε καλή ομάδα του ΠΑΟΚ. Και καλή ομάδα ΠΑΟΚ βέβαια, και καλή ομάδα ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, είχα ένα αυτό μπροστά εκεί. Δεν ξέρω, κάτι με μέσα. Είμαστε δύο άτομα εδώ στο χωριό. Ανεξήγητο δηλαδή. Ανεξήγητο, ναι, πραγματικά ανεξήγητο. Κάποια ώρα τη δύναμη σας πήγαινε κατά εκεί. Μάλλον. Ο δεύτερος που είναι ΠΑΟΚ ποιος είναι, μήπως είναι αυτός που έχουμε στη γραμμή τώρα? Ναι, ναι, που έρχεται στη γραμμή, ναι, ναι. Είμαστε και δεν μπορείς να έρθει. Α, το κάνα τα λέω και έχει τρελαθεί. Μεγάλη ζημιά έπαθε. Μεγάλη, του λέω, έπαθες μεγάλη ζημιά. Το πήρα τηλέφωνο από μέσα, του λέω, τι να σου πω, δεν ξέρω τι να κάνω, του λέω. Το κακό είναι ότι το μάτς χθες διήρκησε 65 λεπτά και δεν το χάρηκα τόσο θα θέλατε προφανώς. Δεν το χάρηκα, εντάξει, δεν είναι... Εντάξει, δεν ανεβήκαμε να κερδίσουμε το ΠΑΟΚ για τον ομαδικό προστεύω. Εντάξει, απλά θέλαμε να είμαστε λίγο ανταγωνιστικοί, ας πούμε, σαν ομάδα, και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εγώ ήμουν σε άλλο κόσμο χθες, βέβαια, δεν ξέρω. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, μας εκπλήσετε. Δύο λεπτά μείνετε στη γραμμή. Μήπως και πάμε σε κάποιον πιο ψύχρεμο από εσάς. Πιο ψύχρεμο. Στον κύριο Ζόρη, ο οποίος μαζί σας είναι και εκείνος στη διοίκηση του Κίζικου. Κύριε Ζόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Ο κύριος Λιώτας σας κοροϊδεύει κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν χθες εδώ και εσείς δεν ήρθατε. Εγώ φοβόμουν το αεροπλάνο και αυτός ήταν ο λόγος που δεν ανέβηκα. Α, μάλιστα. Αυτός ήταν ο λόγος. Χάσατε την εμπειρία γιατί ο κύριος Λιώτας λέει μπήκε στο κήπο και έκανε το σταυρό του. Ναι. Τον ζηλεύετε κατά κάποιο τρόπο? Βέβαια, σίγουρα τον ζηλεύω. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία και ήταν και ένας πόθος 40 ετών να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. 40 ετών. Μιλάτε 40 προσωπικά ετών, ή για το σύλλογο?
40 χρόνια για το σύλλογο βέβαια. Το σύλλογο. 40 χρόνια είμαστε και εγώ και ο κύριος Λιώτας στο σύλλογο. Ναι. Και όνειρό μας ήταν να παίξουμε μία μέρα με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό έγινε και από εκεί πέρα μπορεί να μας λείπει το αποτέλεσμα, αλλά έγινε κάτι που προσπαθούσαμε τόσα χρόνια. Μας περιέγραψε ο... 40 ολόκληρα χρόνια. Περιέγραψε ο κύριος Λιώτας μια ανυπομονησία από πέρυσι που ανεβήκατε, από την κλήρωση, ναι. Πότε θα έρθει αυτή η ημέρα. Και εσείς ναι, το ίδιο περιμένατε. Και περιμέναμε όπως περιμένουμε και το εντός έδρας παιχνίδι, να είμαστε αντάξει της φιλοξενίας που τύχαμε πάνω στον ΠΑΟ. Εσείς πώς γίνατε ΠΑΟ, κύριε Ζόρη? Γίναμε από πολύ μικρή, γιατί το χωριό μας βέβαια εδώ είναι πρόσφυγες. Mm-hmm. Και τυχαία, ΠΑΟΚ, ήταν και η εποχή που πήραμε το πρώτο κύπελλο να μέσα στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Και από τότε γινήκαμε ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είμαστε και φίλοι βέβαια με τον κύριο Λιώτα. Προφανώς. Είστε οι μόνοι δύο ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ στην περιοχή δηλαδή? Όχι, έχουμε και άλλους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Και σιγά σιγά τους αυξάνουμε με τα δωράκια που παίρνουμε όποτε ανεβαίνουμε απάνω στη Θεσσαλονίκη από την μπουτίκ. Προσπαθούμε, κάνουμε δωράκια, σηματάκια, σημαίακια στα μικρά παιδιά. Και έχουμε πολλούς. Βέβαια το χωριό μας έχει και πολλούς στρατιωτικούς οι οποίοι είναι από Βόρειο Ελλάδα και είναι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ και είμαστε σχεδόν καμιά 25αριά σε όλο το χωριό. Επειδή έχουμε πληροφορήσει ότι ο κύριος Λιώτας σήκωσε χθες την μπουτίκ, τη μισή μπουτίκ, σας έφερε κάτι? Ναι, βέβαια μου έφερε. μου έφερε τα δωράκια, μου έφερε. Όπως του φέρνω και εγώ όταν ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, να μην διέφερε. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε δηλαδή όταν παίξει Κίζικος ΠΑΟΚ? Θα είναι δηλαδή μεγάλη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Για όλη την περιοχή. Για μας θα είναι γιορτή. Όταν σας λέμε γιορτή, θα είναι πράγματι γιορτή. Όπως σας το λέω με όλη την έννοια. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Περιμένουμε πότε θα περάσει ο γύρος. Βέβαια μπορεί να έχουμε υποβιβαστεί, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Για να πάμε και στο βόλεϊ, κύριε Λιώτα, γιατί λέει ο κύριος Ζόρης να έχετε επιβαστεί? Είναι τόσο δύσκολη κατάσταση για εσάς? Εντάξει, τώρα αν έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή με τη Χαλκίδα, πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουμε. Πρέπει να το πάρουμε αυτό, να έχουμε δύο ομάδες από κάτω την οριστερά και τη Χαλκίδα και μετά έχει ο Θεός. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να σωθούμε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορούμε να σωθούμε. Κύριε Ζόρη, είναι το πρόβλημα το γηπέδου που μας τη φέρανε για κανονικά, γιατί δεν μπορεί να παίζει εκεί φυσικά κάτω από το 8 μέτρα και εμείς αν μπορούμε να παίξουμε. Ναι. Και έχουμε γίνει τσιγκάνοι από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η διάκριση. Θέμα του... Ναι, δεν έχει έδρα, ας πούμε, πώς θα το κάνουμε. Έπεσε η γραμμή του κύριου Ζόρη. Κύριε Λιώτα, είπατε για την ομάδα σας. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει φέτος πιο δύσκολο έργο να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός πολύ δυνατός. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι έχει πολύ δύσκολο έργο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Γιατί? Βέβαια με την επιστροφή του Γκόμες, έτσι. Ναι, ναι. Αν δεν επιστρέψει ο Γκόμες, σίγουρα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε. Εγώ είδα μια σοβαρή ομάδα. Πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Και ο Παντακίδης μπορεί να βοηθήσει τώρα γιατί λόγω τραυματισμού ήταν έξω. Νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Μπορούμε να το πάρουμε. Σε πρώτο επιθετικό. Με τον Παναθηναϊκό τι συνέβη και ήμασταν έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη εκεί. Βέβαια και ο Ντάντε θα μπει μέσα πιο δυνατά, πιστεύω. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω θα το πάρουμε πάλι φέτος. Κύριε Ζόρη, μας ακούτε έτσι? Ναι, τώρα σας ακούω. Ο κύριος Ζόρης λέει πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα έτσι. Έτσι πιθανολογώ και εγώ ότι σίγουρα θα το πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Άρα και εμείς τώρα έχουμε και ένα δεύτερο στόχο ως ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ της Θεσσαλονίκης να σωθεί ο Κίζικος. Βέβαια, έχουμε κάνει πολλούς φίλους. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς φίλους. Σας εντυπωσίασε αυτά που σας είπαμε ότι τον είδαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λιώτα, να κάνει το σταυρό του. Μπερδεύτηκαν, νόμιζα είναι παράγοντας του ΠΑΟΚ. Και σοκαρίστηκαν. Ναι. Ήτανε κάτι πρωτόγνωρο. Και εγώ όταν πηγαίνω καμιά φορά, γιατί έχουμε πολλούς δεσμούς απάνω στη Θεσσαλονίκη, εγώ προσωπικά όταν ανεβαίνω ας πούμε στην Τούμπα παθαίνω σοκ. Βέβαια στο Παλατάκι δεν έχω την τύχη να δω κάποιο παιχνίδι,
αλλά στην Τούμπα το ίδιο παθαίνω και εγώ. Μάλιστα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Και πραγματικά καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στον πάγο μας. Και ό,τι χρειαστείτε, αυτό για την Κηφισιά θα το πούμε. Μην αγχώνεστε. Να είστε καλά. Ναι. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλά, γεια σας. Γεια σας.